Λοιπόν, για να έρθουμε και στα ακόμα πιο εσωτερικά. Μας έλεγες νωρίτερα για τις τοποθετήσεις που είχαμε τόσο από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν. Όμως, θα ξεκινήσουμε από τα όσα είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην ΕΤ3. Στην συνέντευξή του στην ΕΤ3, ακριβώς σχολιάζοντας. Θυμήθηκε τον Sky. Εμέσως, ακριβώς. Επίσης, τη συνέντευξη που δόθηκε στον Sky και στον Αλέξη Παπαχελά από τον Τούρκο Πρόεδρο. Είμαι αυτός που έχω δεχθεί τη σκληρότερη κριτική από τη μεγαλύτερη μερίδα μέσων ενημέρωσης από κάθε άλλο πρωθυπουργό. Οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν συνηθίσει να βρίσκονται σε ένα ροζ συννεφάκι. Εγώ αντιθέτως ούτε το επεδίωξα ούτε θέλω. Να βρίσκομαι έξω από την κριτική, στο απειρόβλητο και ούτε έχω να κρύψω και δεν κρύβω και τίποτα. Δεν κρύβω τίποτα. Και ούτε θέλω, επαναλαμβάνω, να είμαι σε πλαίσιο προστασίας. Δεν το έχω ανάγκη εγώ αυτό. Εμένα, αν θέλετε, οφείλω να καταθέσω. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και ως χαρακτήρας κάποια μειονεκτήματα. Εγώ νομίζω ότι το πλεονέκτημά μου είναι ότι μπορώ να επικοινωνώ απευθείας και άμεσα, χωρίς προστατευτικούς κλειούς. Οφείλω να καταθέσω. Δεν χρειάζομαι λοιπόν εγώ καλοπισμό. Δεν χρειάζομαι να έχω απέναντί μου τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος να μου στέλνει σημειώματα για το τι ερωτήσεις, να του στέλνω σημειώματα για το τι ερωτήσεις θα κάνει. Το σημείωμα αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου, έτσι δεν είναι. Δεν είστε και στο Sky, εσείς, στην S3 είστε, όπως γνωρίζω. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια. Σαφέστατε σύγχρονε, νομίζω το και πολλά τα σημειώματά μα πάνω στο τραπέζι, Πινελόπη. Τι και αν είμαστε οι δυο μα. Θέλει σε ποιον, δεν ξέρω. Να δούμε και σημειώσει. Τι είπε για το ίδιο θέμα και ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιά, χθε στη Βουλή. Το μόνο πράγμα που άλλαξε ουσιαστικά από το πρόγραμμα ήταν ότι ο Ερντογάν είχε να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ και την έδωσε στο Sky. Πώς μας πρόκειψε η συνέντευξη στο Sky ενώ είχε συμφωνήσει? Διότι όπως ομολόγησε ο ίδιος το Θράκη λέγοντας ότι φαίνεται έκανα λάθος, το είπε στους δημοσιογράφους του και γράφτηκε στις τουρκικές εφημερίδες, φαίνεται ότι με μετέπισε, λέει, ο διευθυντής μου ενημέρωσης. Και πώς τον μετέπισε ο διευθυντής ενημέρωσής του? Είναι ένας παραγωγός Τούρκος σύριαλ που είναι σε πολλές ενδιαφέρουσες τηλεοράσεις, Survivor. Και άλλαξε λοιπόν, εκεί άλλαξε η συμφωνία. Και πώς άλλαξε η συμφωνία? Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σας πειράζει. Τα ίδια συνθήματα λέει με αυτά που ακούμε ως κριτική, περί φιάσκου, άμα με ρωτάτε τι λέει ο πρώην. Λοιπόν, ποιος άνοιξε το θέμα της Λοζάνης εκεί? Ποιος επέμενε συνέχεια και δεν του έφτασε η πρώτη απάντηση που δεν είχε κανένα πρόβλημα και επαναρχότανε? Αυτοί οι οποίοι αλλάξαν τη συνέντευξη του Προέδρου της Τουρκίας. Πινελόπη, τι ακριβώς ακούσαμε εδώ? Ουσιαστικά τα περιπεκτικά σχόλια των βουλευτών της αντιπολίτευσης που άκουγε ο Υπουργός Εξωτερικών τα υιοθέτησε και τα έκανε πολιτική του, Άννα. Και είναι στο πλαίσιο αυτής της συνωμοσιολογίας που υιοθετεί πολλές φορές, ναι, η κυβέρνηση. Αλλά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή έγινε συζήτηση, για να είμαστε πλήρως αντικειμενικοί σε ό,τι παρακολουθούμε και πώς το παρουσιάζουμε. Και έγινε και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο, στα social media, σε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ όμως ακούμε κάτι άλλο. Εδώ δεν έχουμε ανοίξει ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ έχουμε ανοίξει τη Βουλή. Ακριβώς. Και ακούμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Από το βήμα της Βουλής να μας λέει ουσιαστικά τι. Ότι ήταν δήθεν προσυνεννοημένη η συνέντευξη Ερντογάν στον Sky, γιατί υπάρχει από πίσω ο Τούρκος παραγωγός του Survivor, που έχει σχέσεις με το Sky λόγω προβολής του συγκεκριμένου παιχνιδιού σε αυτό το κανάλι. Και έτσι ο Sky εν ολίγης κατά τα κυβερνητικά στελέχη έστησε εντός εισαγωγικών. Εγώ έστω και να το δεχτώ αυτό. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά έστω και να το δεχτώ αυτό. Έτσι. Πες ότι ισχύει, πες ότι αποδεικνύεται κιόλας. Νομίζω ότι είναι αφελές να πιστεύει οποιοδήποτε ότι ο Sky καθορίζει την ατζέντα Ερντογάν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακόμα και αν ισχύει, ξαναλέω, όλο αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία απόδειξη, αλλά έστω ότι υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος τι είναι? Ακριβώς. Ποιον είναι του Sky? Αυτό μας λέει και ο Πρωθυπουργός εμέσως
Και πολύ πιο ξεκάθαρα ο κύριος Κοντζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, θυμίζω, από το Βήμα της Βουλής. Νομίζω όμως ότι είναι πάγια τακτική της κυβέρνησης, Άννα, όπου δεν τα πάει καλά, όπου νιώθει αμήχανα, όπου νιώθει ότι στριμώχνεται, να τα ρίχνει στα κακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά τα περί δήθεν προσυνεννόησης νομίζω ότι πέφτουν στο κενό. Ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν σε όλα αυτά τα σενάρια που προβλήθηκαν χθες. Επιμένω, από το Βήμα της Βουλής και από τον πλέον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, που ο ίδιος ήταν υπεύθυνος να οργανώσει σωστά την συγκεκριμένη επίσκεψη. Μάλιστα. Με τις εμπλοκές που είχε. Πινελόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Πλούσια η ατζέντα, πράγματι. Πάμε εμείς και...